Τέσσερα κορίτσια απέναντί μου. Δύο ζευγάρια. Με υπέροχες προσωπικότητες, πάρα πολύ όμορφα κορίτσια, με ωραίο background. Λοιπόν, ας πάει η Βικτόρια δίπλα στην Τωρέλα για να είστε ζευγάρια και η Γεύα με την Κάτια. Γεύα, μην είναι εκεί που είσαι και έλα Κάτια μπροστά. Αχ. Μερικές φορές στη ζωή, οι συνεργασίες δημιουργούν και λίγα θέματα, γιατί ή ο ένας εξυψώνει τον άλλον ή ο άλλος τραβάει κάτω τον άλλον. Και τα δύο ζευγάρια κάνετε το ίδιο. Εσύ, Γεύα, πήγες να κατεβάσεις την Κάτια και εσύ, Ντορέλα, κατέβασες τη Βικτόρια. Όπως είδατε, επιβραβεύσαμε, δώσαμε τη δουλειά σε ένα ζευγάρι. Το συζητήσαμε πάρα πολύ και πολύ λεπτομερώς. Αρκετή δουλειά και συζήτηση και περαδόθε μέχρι να αποφασίσουμε αν θα φύγουν δύο, εάν θα φύγει μία. Σε πολύ λίγο θα σας πω τι αποφασίσαμε. Τώρα, δύο από εσάς είστε ασφαλείς. Θέλω όμως να μου πείτε και λίγο πώς αισθάνεστε μετά από όλο αυτό. Που είπαμε, που μοιραστήκαμε, που είδατε, που ακούσατε. Γεύα, να ξεκινήσουμε από σένα. Ναι. Φοβάμαι απίστευτα να χάσω όλο αυτό που έκανα μέχρι τώρα σε τρία λεπτά του φωτογράφηση που ήταν ένα δύσκολη στιγμή για μένα. Ναι, αλλά αυτό είναι το GND. Ναι, το ξέρω. Την μία στιγμή σε πάνω, την άλλη στιγμή σε κάτω. Ναι, το ξέρω και το νιώσω. Όμως ξέρω ότι δεν είμαι έτοιμη να φύγω. Είσαι έτοιμη να αποδεχτείς τον εαυτό σου? Είμαι έτοιμη να δουλέψω. Ήμουν έτοιμη από την αρχή και δεν σταματάω να είμαι έτοιμη. Κάτια, πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι στη Γεύα από σήμερα και μετά? Πιστεύω πως ναι, το θέλει πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρη ότι θα το δουλέψει μέχρι εκεί που μπορεί. Βικτόρια. Εγώ προσπάθησα. Ήξερα ότι θα είναι δύσκολο γιατί ούτε χημεία είχαμε, ούτε η Ντορέλα έχει εμπειρία που θα μπορούσαμε να το βρούμε κάπως στην πορεία. Αλλά ξέρω ότι προσπάθησα και αυτό έχει για μένα σημασία. Και αν αποχωρήσω σήμερα, θα αποχωρήσω με το κεφάλι ψηλά. Θεωρώ πως δεν τα καταφέραμε από πλευράς της Ντορέλας. Δεν ξέρω τι ακριβώς την επηρέασε, ούτε με ενδιαφέρει. Απλά, όταν τίθεται θέμα συνεργασίας, καλό είναι να προσπαθούν και οι δύο άνθρωποι. Ντορέλα μου γλυκιά, δεν έχεις εμπειρία. Αλλά και άλλα κορίτσια εδώ δεν έχουν εμπειρία. Δηλαδή, ήρθαν κορίτσια που ποζάρανε από την πρώτη στιγμή, προσπαθήσανε χωρίς καμία εμπειρία. Τι γίνεται? Μπλόκαρες, κόλλησες, ντράπηκες, τι γίνεται? Όλα μαζί. Πέστα μου, να τα ακούσω κι εγώ θέλω. Όλα μαζί. Επειδή μου μιλούσαν όλοι, χάθηκα. Ναι. Τώρα χάθηκα κι εγώ λίγο, να ξέρετε. Δώστε μου ένα λεπτό γιατί χάθηκα κι εγώ. Αν ήμουν στη θέση της Ντορέλας και το ήθελα πραγματικά, θα εκμεταλλευόμουν τη στιγμή. Ήρθα στα μέσα του παιχνιδιού, την επέλεξα. Για να είναι εδώ, συμφώνησε. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δεν έρχεσαι χήμα στο κύμα. Πιστεύω ότι δεν ήταν να φύγει τώρα, αλλά τώρα μετά από αυτό που είπα τώρα. Ότι χάθηκε και το ίδιο. Κάτια! Κάτια. Δεν γίνεται όμως, παιδιά. Ναι. Δεν γίνεται, αλλά είναι για όλους. Ωραία, μήπως δεν διώξουμε κανένα. Νιώσω άσχημα που είμαι άνθρωπος που πήρε κάποιον κάτω. Πήρε κάποιον στο bottom. Είναι... Ένιωσα πολύ αδύναμη. Λοιπόν, κορίτσια, στις θέσεις σας. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ευαίσθητοι είμαστε με όλα και πόσο δίκαιοι θέλουμε να είμαστε με όλες σας. Και μας δυσκολεύεται τη ζωή, βασικά. Γιατί εκεί που θέλουμε να δούμε μοντέλα που κάνουν τη δουλειά τους ή που δεν κάνουν τη δουλειά τους, μας τα κάνετε μαντάρα. Γεύα και κάτι, είσαστε οκ. Γεύα, τελευταία φορά που είσαι εδώ. Είναι η τελευταία φορά που είσαι εδώ. Ναι, το περιμένω. Okay. Λυπάμαι πάρα πολύ, Βικτόρια και Ντορέλα, έλατε κοντά.
Αποφασίσαμε να φύγει μία από εσάς, όχι και οι δύο. Αν φύγει η Βικτώρια, θα σου κάνω. Όχι, τι λες. Ευχαριστώ πάλι για, για αυτή την ευκαιρία. Θα προσπαθώ να κάνω τα πάντα να μην το χάσω. Αλλά όμως θα είμαι δύσκολο. Και πραγματικά τώρα νιώσω ότι δεν έχω χώρο για λάθος. Ο αδύναμος κρίκος σε αυτό το ζευγάρι ήταν η Ντορέλα. Οπότε, Βικτώρια, παραμένεις, παίρνεις τη φωτογραφία. Ντορέλα, λυπάμαι πάρα πολύ, κορίτσι μου. Κρίμα. Κρίμα, ρε κορίτσι μου. Ήθελα τόσο πολύ να σε δω να κάνεις και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Εδώ είναι διαγωνισμός. Τι περιμένεις κι εσύ? Δεν πειράζει. Ένα λεπτάκι. Θα προτιμούσα την πρώτη μου φωτογράφηση να την είχα κάνει μόνη μου. Δεν με βοήθησε αρκετά η συνεργασία. Αν ήμουν μόνη μου, σίγουρα θα είχε βγει κάτι καλύτερο. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Ωραία, για να ξέρεις ότι σε περιμέναμε και τρεις. Γιάντα, μωρέ, γιάντα! Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο στενοχωρημένος είμαι. Αφού ξέρεις τώρα ότι μπήκες... Βγάλτε αυτό να σε βλέπω, παιδάκι μου. Βγάλτε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Εντάξει. Είσαι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση κοριτσιού. Αγάπη μου, είσαι model material. Έχεις γεννηθεί μοντέλο. Ποζάρεις μπροστά στον καθρέφτη σου. Φαίνεται. Ωραία, ήταν η πιο δύσκολη απόφαση για εμάς από την αρχή μέχρι και σήμερα. Θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Έχε πίστη. Εντάξει. Το κασκόλ σου, αγαπημένο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κορίτσια, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, τέλος. Είναι πολύ δύσκολο. Η πιο αποφασισμένη θα κερδίσει. Από την επόμενη φορά, όποια δεν κατάλαβε, δεν το ένιωσε, δεν το έκανε, δεν κατάλαβε που βρισκόταν κτλ, δεν θα έχει άλλα ελαφρυντικά. Τέλος. Θεωρώ, χωρίς να είμαι κριτής, ότι η Ντορέλα, όσον αφορά τις αναλογίες της, ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες και θεωρώ περισσότερες από τη Γεύα. Η Ντορέλα ήταν πιο μαγκωμένη. Θα μπορούσαν να της δώσουν άλλη μια ευκαιρία, ώστε να δείξει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί όντως δεν πρόλαβε να δείξει κάτι. Δεν πρόλαβα να σε γνωρίσω, αλλά σου έφυγε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο που έφυγε η Ντορέλα. Ουσιαστικά χαντάκωσε και τη Βικ. Ο Πάκος μου, ρε, τρόμαξε. Ήθελα να δίνει. Δικαιωματικά αποχώρησε. Με σου αξίζει να σου συγκεντρωθείς για κανένα λόγο. Αλήθεια σου έξι. Αφού σε έχω χρειάσει τις δύο σου λήψεις. Και σταματά τα παίρνει σου λαφιλές. Πιστεύω πως πρέπει να ξυπνήσει και λίγο η Κάτια και να δει ποιες είναι οι πραγματικές φιλίες και να ξεχωρίσει λίγο τα πράγματα, γιατί της έδωσε η Σαβάντας και ακόμη να το καταλάβει. Τι ωραία που είμαι! Είσαι πολύ ωραία! Συγγνώμη, ήταν δεκόμενα. Όχι. Το αξίζει να είσαι εδώ μέσα. Γενικά με τη Βικτώρια δεν έχουμε πολύ επικοινωνία. Αλλά θα την ευχαριστήσω πολύ που με βοήθησε όσο μπορούσε. Και της εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσει όσο πιο δυνατά μπορεί μέσα στο παιχνίδι. Άντε, καβρέθηκε περισσότερο. Άντε, καβρέθηκε. Το βρέθηκα εδώ πέρα, επειδή δεν έκανα κάτι εγώ λάθος. Το ξέρουν και αυτοί. Δεν θα έφευγες. Όπως και να είχε, δεν θα έφευγες. Γενικά, αν πιστεύετε ότι θα φύγω γρήγορα από εδώ, κάντε λάθος, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ. Δεν μ' άρεσε η θέση που βρισκόμουν και θα φροντίσω να μην ξαναβρεθώ ποτέ εκεί. Και θα μας χωρίσει μόνο ο τελικός σου.